έπιασε τον γνωστό παρουσιαστή, η γυναίκα του, να τσιλιμπουρδίζει και να είναι σε ερωτικά έτσι. Περιπτυξούλε, τετατέτ, και σε περιπτύξει ερωτικούλε, τον έπιασε λίγη γυναίκα τον πλάκο στο ξύλο, μέσα στο γυμναστήριο. Για πασίγνωστο. Γυμναζόταν κι αυτή. Να πούμε κάτι. Ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και θα σα δώσουμε και περισσότερες αποκαλύψεις. Η κυρία Λούρου νομίζω ότι είναι μια διάβαση στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζω πολύ καλά, γιατί γνωρίζω την αυτόπτη μάρτυρα, η οποία είδε τα πάντα εκείνο το απόγευμα, μεσημεροαπόγευμα ήτανε, Σαββάτου. Σας λέω και συγκεκριμένη μέρα. Παρουσιαστής πολύ μεγάλος. Μεγάλο όνομα. Πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα. Θα γίνει χαμός σε λίγο. Θα σας πούμε ότι δεν έχετε μάθει από πουθενά αλλού. Πώς, τι και γιατί σε λίγο θα ξεσκεπάσουμε αυτό το ερωτικό σκάνδαλο στον αέρα. Πάμε όμως γρήγορα. Πάμε σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον διάσημο παρουσιαστή, πασίγνωστο παρουσιαστή, τον οποίο τον έπιασε η σύζυγός στα πλάσια σε ένα γυμναστήριο, να ερωτοτροπεί, να είναι σε πολύ έτσι ερωτικά αισθαντανέ, με μία νεαρά κυρία. Έπεσε ξύλο κανονικό, έτσι. Ναι. Έγινε επεισόδιο. Αλλά μετά σαν να μην τρέχει τίποτα, θα τα δούμε σε λίγο. Μετά ήταν μια χαρά με λίγα άλλα. Μπορεί να ήταν personal trainer. Έγινε φασαρία, έγινε ο καυγάς. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε όμως λοιπόν λίγο στην έκρηξη. Και αμέσως μετά πάμε στον ζωηρούλη παρουσιαστή. Στον πολύ ζωηρούλη παρουσιαστή. Τον οποίο πήγε σε γυναίκα του στα πράσα. Να κάνει έτσι τα δικά του. Έβαγε το ξύλο της χρονιάς. Το ξύλο της αρκούδας. Ενώ σε λίγο. Είπαμε στον παρουσιαστή, πάμε στον παρουσιαστή, εκεί θα σας πάμε. Πάμε στον άτακτο παρουσιαστή. Προσοχή, μην σας φύγει το όνομα. Με μουσική υπόκρουση. Οι συνάδελφοι εδώ γνωρίζουν το όνομα που το μετέφερα πριν από λίγη ώρα. Γνωρίζουμε όλοι το όνομα. Γνωρίζουμε τη γυναίκα του. Την πολύ όμορφη γυναίκα του. Πραγματικά. Για πες μας. Πρόκειται για ένα πασίγνωστο παρουσιαστή, τον ξέρουμε όλοι. Είναι πολύ μεγάλο όνομα. Μέχρι εκεί μείνει. Μέχρι εκεί είσαι επικίνδυνη λίγο. Όχι. Συνέχισε. Δεν θα πω. Λοιπόν, όπως φαίνεται, ο συγκεκριμένος παρουσιαστής είναι λίγο ατακτούλης. Μάλλον όχι λίγο, πολύ θα λέγαμε ατακτούλης. Και όπως φαίνεται, η γυναίκα τον ακολουθεί παντού και τον παρακολουθεί να δει τι κάνει. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή. Αυτό γενικότερα που λέει ότι τον παρακολουθεί η γυναίκα και δεν τι κάνει είναι γνωστό. Ναι. Δεν είναι μόνο στο γυμναστήριο, είναι παντού. Όχι, παντού τον παρακολουθεί. Και μένουμε εδώ. Πάμε, συνέχισε. Απλά τώρα τη συγκεκριμένη στιγμή τον παρακολουθούσε λοιπόν στο γυμναστήριο να δει τι κάνει. Τον έπιασε σε κάποιες περιπτώσεις εκεί πέρα με μια νεαρή ύπαρξη. Είχαν μπει, να πούμε, ψηλή στα αυτιά τη. Είναι γνωστό ότι. Είχαν μπει συγκεκριμένη ψηλή στα αυτιά. Ότι αργούσε περισσότερο στο γυμναστήριο. Ότι γενικότερα ήταν λίγο συχνά, λίγο ήταν πιο απόμακρη, πιο απόμακρος από εκείνη. Κάτσε, τι γίνεται εδώ. Άρχισε να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και για πες μας τι έγινε εδώ. Μπήκε στο γυμναστήριο μέσα, τους έκανε τσακωτούς. Ναι. Και τι να πούμε τώρα, άρχισαν οι καυγάδες, οι φασαρίες, τον έδιρε. Τον εκτύπησε, να πούμε. Τον εκτύπησε πολύ άσχημα και για να την βγάλουν, μπήκαν στη μέση οι γυμναστές και την τραβούσανε. Να πούμε λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει τρελή διάσταση. Ναι, γιατί ήταν και πολλοί κόσμοι που τους είδαν. Να σας πω λοιπόν, γιατί έχει βγει αυτό το θέμα. Εμένα μου έχει στείλει υλικό μία γυναίκα που ήταν εκεί. Στο οποίο? Στο οποίο ακούγονται οι φωνές της συζύγου. Λογικό είναι. Δεν προλάβανε να τραβήξουν εκείνη την ώρα, γιατί ήταν όλοι στο γυμναστήριο. Τραβήξανε συγκεκριμένο. Έπαιξε ξύλο έξω από το γυμναστήριο. Έπαιξε ξύλο, όντως, έπεσε ξύλο. Το ξύλο έπεσε ακριβώς έξω από το γυμναστήριο. Ξύλο, το συγκεκριμένο. Λογικό πρόσωπο. Είναι η γυναίκα. Είναι παρουσιαστής. Αφού το ξέρει, ας τον αφήσεις, παιδιά. Ο συγκεκριμένος, να πούμε ότι έχει δύο παράνομους δεσμούς. Πού να πρωτοπάει. Δύο παράνομους δεσμούς. Πού να πρωτοπάει. Και όλα αυτά συνέβησαν στο γυμναστήριο των Βορείων Προαστίων.
Ξαναλέω. Στα βόρεια προάστια. Έχω και την ημερομηνία εδώ. Συγκεκριμένα πράγματα. Η καλή φίλη που μου έχει στείλει, ξαναλέμε, τη φασαρία και τον καυγά και τα ουρλιαχτά, την ευχαριστώ πάρα πολύ, επιβεβαιώνουν τα όσα σας λέει αυτή τη στιγμή η Σταυρούλα Ελούρου. Βέβαια υπάρχει και συνέχεια μετά. Ποια είναι η συνέχεια, γιατί εκεί είναι το αστείο. Γίνεται το αστείο της υπόθεσης, ότι αφού έγινε όλο αυτό και τους είδε όλος αυτός ο κόσμος και λίγο πριν τις γιορτές έγινε το περιστατικό, μετά αγαπημένοι πήγανε μαζί και διακοπές κανονικά. Κάνουν και στα ρεβεγιόν πήγανε μαζί και φωτογραφίες, σαν να μην τρέχει απολύτως τίποτα. Αυτό μου θυμίζει το όλο χωρίζω και όλο γυρίζω, κάπως έτσι πάει. Να πούμε όμως, επειδή υπάρχει οικογένεια, δεν θέλω να πούμε περισσότερο πράγμα. Ναι, όχι, δεν θα πούμε. Γιατί όταν υπάρχουν. Υπάρχουν συγκεκριμένοι. Οικογένεια, υπάρχουν παιδιά. Δεν πρέπει να λέμε περισσότερο και να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Πάντως είναι ένα γεγονός το οποίο με ενημερώσανε ότι ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Γιατί γινόταν αυτή η φασαρία, μη γνωρίζοντας ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά μέχρι να πάει η άμεσο δράση είχαν φύγει όλοι μαζί και πήγανε χωρίς να μπορεί να καταγραφεί κάτι. Γιατί, ξαναλέμε, ήταν άγρια, άγρια η φασαρία έξω το γυμναστήριο. Όπου βγήκαν οι γυμναστές για να τους χωρίσουν. Αδιανόητα πράγματα. Πάμε λοιπόν. Και κυρίως το ξύλο, έτσι έφαγε ο παρουσιαστής. Η άλλη κυρία. Για να διορθώσουμε και κάποιους συναδέλφους. Εδώ που τα λέμε βέβαια όμως, η αλήθεια είναι ότι δεν έφταιγε τίποτα η άλλη κοπέλα. Φυσικά. Δεν έφταιγε. Επειδή μιλάμε για γνωστό πρόσωπο. Κυρία Καμπίτση, παρακαλώ. Επειδή μιλάμε για γνωστό πρόσωπο. Φταίνε και οι δύο και φταίει και η άλλη που το ανέκει. Εντάξει, όταν ξέρει ότι κάποιο είναι παντρεμένος. Και λέει εδώ η κυρία Λούρου ότι δεν έφταιγε. Δεν έφταιγε η ιερωμένη. Φταίει μέχρι να φύγει. Αφού δεν ξέρω ότι είναι παντρεμένο και δεν ξέρει. Είναι δημόσιο πρόσωπο. Εάν η κοπέλα δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο και δεν το ήξερε. Εδώ μιλάμε για αυτή την υπόθεση. Εντάξει, μπορείτε αυτή όμω να πει ότι να χειροδοτήσει να μπορεί πολλά τώρα. Να τελειώσει η σταθμή. Δηλαδή εσύ καλύπτει την ιερωμένη. Όχι, δεν το λέω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λε, κυρία Λούρου. Ότι η ιερωμένη καλώ έκανε και υπήρχε. Και αδίκω τη έφαγε από τη σύζυγο την απατημένη. Να πω κάτι. Είναι πράγμα το πρότυπο αυτά, κυρία Λούρου. Που λέτε μέσα εδώ την εκπομπή. Δεν μ' αφήνετε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, βγάλετε τις γυναίκες στο τηλέφωνο. 2-10-9-47.000. Λοιπόν, να σε στολίσουν για τα καλά, κυρία Λούρο. Καταρχάς, κακώς χειροδίκησε η σύζυγος. Ότι φταίει. Τηλεφωνήστε στον αέρα. Με ποια είσαστε, με την ερωμένη ή με τη σύζυγο την απατημένη. Ερωτώ. Με την ερωμένη που τη έφαγε ή με την σύζυγο εξοργισμένη, απατημένη. 2-10-9-47.000. Να ακούσουμε. Άμα είσαι ερωτευμένος πολλές φορές, μπορεί να πιστέψεις και να φας και κάτι που θα σου πει ο άλλος. Που σημαίνει ότι μπορεί να της είπε ότι εγώ δεν τα πω καλά με τη γυναίκα μου, θα χωρίσω. Ναι. Η κοπέλα μπορεί να ήταν ερωτευμένη να τον πίστεψε. Έχει δίκιο η Λούρου. Δεν μου έχει τύχει προσωπικό εμένα κάτι τέτοιο, αλλά ότι έχω φάει και εγώ ψέμα σε διάφορες καταστάσεις, το έχω βάλει. Έχει πείρα. Έτσι δεν είναι τώρα. Άρα με ποια είσαι. Ναι. Μπορεί να τις είπε έτσι της κοπέλας. Ξέρουμε τώρα ακριβώς τι. Είναι πάγιο αυτό. Οπότε κανονικά αυτός έπρεπε να φάει το ψήφο. Αυτός έπρεπε. Ναι, αυτός φταίει. Έχει τη γυναίκα σου της και την κόμενα. Φάτη τώρα. Γιατί την κέντρινε την κοπελίτσα. Και δύο, όχι μία. Η κοπελίτσα. Δεν θα μας ταιριάζει, δεν λέω. Τι φταίει η κοπέλα. Η κοπέλα δεν φταίει αυτό. Φταίει. Ποιος φταίει, κυρίες και κύριοι. Ποιος ευθύνεται. Αυτός φταίει. Να πάμε να ακούσουμε, να δούμε. Να έχουμε το ψήφισμά σας. Να δούμε λοιπόν. Ποιος φταίει. Και η κοπέλα. Η Λούρουλ, κυρία Ελισάβετ, καλησπέρα σας. Πέρα. Για πείτε μας λοιπόν, γιατί ακούμε πολλά και διάφορα εδώ μέσα. Έχει βάλει κάποια κυρία εκεί και λένε για, για κάποιον που απάτησε τη γυναίκα του, παρουσιαστή. Και η κυρία που μιλάει εκεί λέει πολύ βλακή, πολύ μεγάλες βλακίες. Πείτε. Διαφωνώ. Να ακούσουμε την κυρία, παρακαλώ. Σας ακούμε, κυρία μου, μίλησε. Ακούστε. Λέει βλακίες. Αντί να υποστηρίξει δηλαδή τη γυναίκα του, υποστηρίζει την κόμενά του. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι φταίει ο άντρας. Είπα ότι δεν φταίει.
αποκλειστικά η κοπέλα που διατηρούσε δεσμό μαζί. Ε, πότε φταίει, δεν ήξερε όταν έμπαινε άμεσα ναι, στο ζευγάρι. Δεν ξέρουμε όμως τι μπορεί να της έχει πει. Μπορεί να της έχει πει ότι εμένα ο γάμος μου έχει τελειώσει και είμαι στο διαζύγιο. Έχει πάει στον δικηγόρο να το δει η κοπέλα. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, όταν βλέπει με παντρεμένο, αυτά τα ξέρει. Γιατί πολλοί παντρεμένοι κάνουν ότι και καλά φταίει η γυναίκα μου και δεν ξέρω τι. Και τα χάσουμε μερικές χαζομπιόλες. Δεν είπα εγώ τι έχει άδικο. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Επίσης. Λοιπόν, δεν είμαι με κανέναν. Με την αξιοπρέπειά μου. Θα έπαιρνα την αξιοπρέπειά μου και θα έφευγα. Όχι, θα καθόμουν να γίνω ρεζίλ και να πλαγώσω τον έναν και τον άλλον. Μπράβο. Με κανέναν. Μάλιστα, κυρία Γεωργία, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Λούρου, έχει προκαλέσει όλε τι γυναίκε. Έχει προκαλέσει με αυτό το οποίο λε. Μα προκαλεί. Μα προκαλεί, Λούρου. Έχω δεχτεί και άσχημο μπούλινγκ. Μα προκαλεί. Δεν προκαλώ, λέω την αλήθεια. Δεν προκαλεί. Όχι, μιλάει σωστά. Δηλαδή, αν άλλο είναι ερωτευμένο τώρα, τρώσε ό,τι σου σερβίρουνε τώρα. Μπορεί να ξέρει ότι έχει γκόμενα και να λέει δεν έχει τώρα. Εγώ μαζί τη. Τα ακούει η γυναίκα σου Πυρηνή, έχει πάρει τηλέφωνο. Βγάλε τη γυναίκα του Πυρηνή, μην τολμήσεις να πατήσεις στο σπίτι, λέει. Μην τολμήσεις να πατήσεις στο σπίτι, λέει η σύζυγός σου. Εμένα πολλές φορές με έχουν απατήσει και είχα ενδείξεις και δεν έφευγα γιατί πίστευα αυτό που μου έλεγε. Το έχω πάθει κι εγώ. Μάλιστα. Αυτό που συμβαίνουν αυτά. Έχω πάθει πολλά πραγματικά. Τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στον κόσμο. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε να δώσουμε δώρο στους φίλους τηλεθεατές. Πάμε να δώσουμε Κωνσταντινάτα.